Καλησπέρα σας. Είμαι η Λίλιαν Σταθόρη, Marketing and Communications Officer για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό Lab, ένα καινούριο κύκλο στην Ελληνική Εταιρεία που εγκαινιάζουμε με στόχο την εκπαίδευση, ποιοτική, περιβαλλοντική εκπαίδευση για όλους. Θα ήθελα, λόγω των ημερών και των πρόσφατων γεγονότων, να κάνουμε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε τη μνήμη. Να σας ευχαριστήσω. Έχουμε μαζί μας και την διερμηνέα, την Έλενα, η οποία για πρώτη φορά είναι εδώ για το κοινό το οποίο θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε στις ομιλίες μας. Και να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και αντιπρόεδρο του Foundation for Environmental Education, τον κύριο Νίκο Πέτρου. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε. Να πούμε ότι είναι η πρώτη μας ζωντανή ομιλία μετά από πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα που όλοι περιμέναμε. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, θα μου επιτρέψετε μια σύντομη εισαγωγή για την εταιρεία και για να μπούμε και λίγο στο θέμα της σημερινής ομιλίας και του κύκλου των labs, των εργαστηρίων. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας, ιδρύθηκε το 1951 και από τότε ασχολείται αδιάλειπτα με την προστασία της ελληνικής φύσης. Είμαστε ενεργοί σε 5 κύριους τομείς, που είναι οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, είναι τα εφαρμοσμένα έργα προστασίας της φύσης, είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι η αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού και το τελευταίο, που σε αυτό εμπίπτει η σημερινή μας συνάντηση, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού. Η εταιρεία είναι ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Foundation for Environmental Education, που το αποκαλούμε ΦΥΗ από τα αρχικά. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παγκοσμίως, με μέλη σε 104 χώρες αυτή τη στιγμή, του οποίου έχω την τύχη και την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος. Και ως εκπρόσωπός του στην Ελλάδα υλοποιούμε τα 5 μεγάλα του προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορικής διαχείρισης. Είναι τα 3 καθαρά εκπαιδευτικά, τα οικολογικά σχολεία, οι νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον και το μαθαίνω για τα δάση, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, που τα υλοποιούμε εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Και τα 2 άλλα είναι τα προγράμματα αειφορικής διαχείρισης και εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού, η Γαλάζια Σημαία, που φαντάζομαι ότι περισσότεροι τη γνωρίζετε, και το Green Key. Σε συνεργασία με το ΦΥΗ, την χρονιά που μας πέρασε, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, συμμετείχαμε μαζί με άλλες 17 χώρες σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε για την προώθηση της σημαντικής ανάγκης για ποιοτική περιβαλλοντική εκπαίδευση για όλους και σε όλα τα επίπεδα. Η προσπάθεια αυτή ήταν μια διεθνή σκυταλοδρομία που ξεκίνησε από τη Γλασκόβη, όπου είχε γίνει η COP26 πριν 2 χρόνια και κατέληξε στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου, όπου έγινε πέρσι η COP27, με συνεχή μεταφορά μιας σκυτάλης επί 40 μέρες και σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από πολλές εκατοντάδες δρομείς, ποδηλάτες, ιστιοπλώους και με συμμετοχή πολύ μεγάλου αριθμού σχολείων, του κοινού, με πολλές εκδηλώσεις, με στόχο να μεταφέρει αυτό ακριβώς το μήνυμα από τους νέους, αλλά και γενικότερα από τους πολίτες, για την ανάγκη ποιοτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, ειδικά για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κρίση, διότι ο εκπαιδευμένος και ενημερωμένος πολίτης μπορεί να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται στην προσωπική του ζωή, μπορεί να επιλέξει
τις πολιτικές ηγεσίες που θα προωθήσουν αυτούς τους χώρους, έχει τη γνώση και τη διάθεση να υποστηρίξει τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, τα οποία σίγουρα αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας, θα τα πει ο κ. Καρτάλης σε λίγο, πρέπει να είναι ριζικά και δραστικά, και δίνει τις δυνατότητες σε όλους μας να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την προσπάθεια ο κύκλος των Labs που θα παρουσιάσουμε έχει στόχο καταρχήν να αναδείξει τα προβλήματα ή κάποια από αυτά, γιατί τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης είναι πάρα πολλά και πολυσύνθετα και αλληλένδετα, αλλά και παράλληλα να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Τώρα, πρώτος μας ομιλητής είναι ο καλός φίλος Κώστας Καρτάλης, με ένα πολύ μεγάλο και βαρύ βιογραφικό. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μέλος της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κλιματική Κρίση. Να πω και τα υπόλοιπα, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και καλώ τον κύριο Καρτάλη στο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και για την πρόσκληση σε ένα πολύ πάντα φιλικό περιβάλλον και πολύ ένα περιβάλλον που αναδεικνύει θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη φύση, την πόλη. Θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα που βλέπετε στη διαφάνεια, πόλης και κλιματική αλλαγή, και θα ξεκινήσω με μια αναρωτιόμενος γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το δίπτυχο. Μας ενδιαφέρει γιατί τώρα, αυτό το 2020, το 50% του πληθυσμού του παγκόσμιου ζει σε πόλεις, 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Η εκτίμηση το 2050 θα ζουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα προστίθεται στο παγκόσμιο αστικό περιβάλλον 11 πόλεις του μεγέθους του Λονδίνου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιβαρύνεται το αστικό περιβάλλον, πολλαπλασιάζονται οι μεταφορές, πολλαπλασιάζονται οι πηγές εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική κρίση. Όλα αυτά κτίζονται σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν επιδεινώνεται όλο και περισσότερο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση μεταξύ πόλης και κλιματικής αλλαγής πρέπει να βρει την ισορροπία της, γιατί διαφορετικά, ό,τι και να κάνουμε στα υπόλοιπα που προσπαθούμε, δεν θα υπάρχει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσω με κάποια ακτινογραφία δύο μεγάλων ενωτήτων σε σχέση με την πόλη και την κλιματική αλλαγή, ήθελα να σας πω, είναι ίσως η μόνη διαφάνεια που έχει πολλά λόγια, ποια είναι η τριπλή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ κλιματικής αλλαγής και της πόλης. Το πρώτο είναι ότι οι πόλεις συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή γιατί εκπέμπονται αέρια του θερμοκηπίου. Από τα κτίρια, όταν θερμαίνονται και ψύχονται, από τις μεταφορές, από τη βιομηχανία που υπάρχει στην εγκύτητα των πόλεων, από τα υλικά που έχουν κατασκευαστεί για τις πόλεις και προσμετρώνται στις εκπομπές. Το δεύτερο είναι ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται και επηρεάζει τις πόλεις με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο δικό μας γεωγραφικό πλάτος είναι κυρίως οι καύσωνες. Αλλά εσχάτως δεν είναι μόνο οι καύσωνες, είναι και οι ακραίες, αν θέλετε, καταιγίδες. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι πρέπει να φτιάξουμε πόλεις που είναι κλιματικά ουδέτερες. Και μια δεύτερη ενότητα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι θα έχουμε παραπάνω καύσωνες, τι πρέπει να κάνουμε στην πόλη για να αντέξει ο πληθυσμός και να μην έχουμε περισσότερα θύματα. Μετριασμός λοιπόν και προσαρμογή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η μία λοιπόν επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα και η άλλη επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του προβλήματος όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, η πρώτη λοιπόν είναι ο μετριασμός. Ο μετριασμός για τις κλιματικά ουδέτερη πόλη τι σημαίνει? Σκεφτείτε ότι έχεις μια πόλη στην οποία έχεις μια σειρά από πηγές διοξείδιου του άνθρακα. Μπορεί να είναι οι μεταφορές, μπορεί να είναι τα αυτοκίνητα, δηλαδή πάλι οι οδικές μεταφορές, η θέρμανση, η παραγωγή κάποιων προϊόντων. Η κλιματικά ουδέτερη πόλη σημαίνει ότι αυτήν όλη την ποσότητα πρέπει να τη μειώσεις και ό,τι δεν καταφέρεις να μειώσεις πρέπει να βρεις έναν τρόπο να την κατεβάσεις από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή να την απομακρύνεις από την ατμόσφαιρα. Κάποιοι τρόποι τους βλέπετε εκεί είναι η βιώσιμη κινητικότητα, να μην χρησιμοποιείς πολλά αυτοκίνητα, να έχεις περισσότερο πράσινο, να έχεις καθαρή ενέργεια. Άρα λοιπόν είναι ένα διπλό στοίχημα. Αφενός μεν μειώνω τις εκπομπές με κάποιους τρόπους που θα τους δούμε και αφετέρου ό,τι περισσέψει μέσα στην ατμόσφαιρα βρίσκω τρόπο να το φέρω να δημιουργήσω ένα ισοζύγιο, να κατέβει πάλι προς την επιφάνεια. Και με ποιο τρόπο το κάνεις αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολύ μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Έχει ήδη ανακηρύξει περίπου 120 πόλεις στην Ευρώπη ως κλιματικά ουδέτερες. 6 από αυτές είναι ελληνικές: η Κοζάνη, η Καλαμάτα, τα Τρίκαλα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και μια ακόμα που μου διαφεύγει. Η Κοζάνη που διαφεύγει, η Κοζάνη ήταν αυτή. Χρειάζεται λοιπόν να κάνεις κάποια βασικά πράγματα για να γίνει αυτό.
πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που η ενέργεια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, τη θέρμανση των κτηρίων. Έναν άλλο τρόπο, γιατί αυτός ο σημερινός βασίζεται σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δηλαδή δύο ορυκτά καύσιμα τα οποία προκαλούν με την καύση τους τις εκπομπές των αερίων εκείνων που προκαλούν την κλιματική κρίση. Το δεύτερο είναι μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, κυρίως αυτό συναρτάται και με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Το ζήτημα της χρήσης γης, δηλαδή πώς οργανώνεσαι στον χώρο, αυτό που είπα πριν, τι σημαίνει αυτό, να οργανώνεσαι με έναν τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να κάνεις μετακίνηση με στην πόλη 15 και 20 χιλιόμετρα για να κάνεις να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα το οποίο έχεις, να είναι στην εγκύτητά σου κάτι. Θα το δούμε και αργότερα αυτό. Ηλεκτρισμός για τα κτίρια, μεγάλη προτεραιότητα, πλέον όλοι, όχι ο ηλεκτρισμός που έχουμε τώρα, δηλαδή ότι η θέρμανση που να προκύπτει με τον ηλεκτρισμό, ότι αντλίες θερμότητας, οτιδήποτε έχει στο κτίριο, να μην συναρτάται με τα ορυκτά καύσιμα. Να είναι με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία όμως θα πρέπει να έχει παραχθεί με τη σειρά της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί αν συνεχίζει και παράγεται κάπου αλλού με λιγνίτη και με πετρέλαιο, τότε είναι δώρον άδωρον. Η συνέχεια είναι οι βιομηχανικές διαδικασίες και η κινητικότητα και οι μεταφορές μέσα στην πόλη. Ποιες είναι οι τεχνολογίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όλες αυτές. Αυτές που είναι με κίτρινο, αυτές που είναι σήμερα όριμες. Οι άλλες είναι τεχνολογίες που έρχονται και έρχονται με πολύ γοργό ρυθμό. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αισιοδοξία γιατί υπάρχει μια κινητοποίηση διεθνούς κοινότητας. Άλλες φορές γιατί αυτή η κινητοποίηση είναι γιατί υπάρχουν πολύ ευγενείς προθέσεις, άλλες φορές γιατί μέσα από αυτή την κινητοποίηση προκύπτουν και πολύ σημαντικά κέρδη για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα δίπτυχο το οποίο δεν θα το αποφύγεις, θα είναι πάντα συζευγμένο. Άρα λοιπόν, ποιες είναι αυτές που είναι ωρίμες, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ήλιος και ο άνεμος. Είναι η βιώσιμη κινητικότητα, δηλαδή να αλλάξει τα μέσα μεταφοράς, να κινηθείς δηλαδή προς πιο καθαρά αυτοκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μειώσει το αυτοκίνητο στην πόλη. Είναι τα πράσινα κτίρια, τα κτίρια μηδενικής ενέργειας, δηλαδή τα κτίρια που παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται και έτσι δεν χρειάζεται να συνδεθούν καν με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στη συνέχεια είναι οι λύσεις για τη φύση, να φέρεις τη φύση μες στην πόλη, πώς δηλαδή ενσωματώνεις περισσότερο πράσινο, αλλά όχι κάνοντας ένα απλό πάρκο ή ένα πάρκο τσέπης, πώς το οργανώνεις καλύτερα όλο αυτό. Και τα νέα υλικά τα οποία έχουν την ικανότητα να μειώνουν τη θερμότητα που απορροφούν και κατά συνέπεια να επιβαρύνουν λιγότερο θερμικά το περιβάλλον, άρα να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για ψήξη. Υπάρχουν και πολλά άλλα. Βλέπετε το πράσινο υδρογόνο, που είναι η νέα πηγή ενέργειας. Αυτό θα το δούμε προς το τέλος αυτής της δεκαετίας να επεκτείνεται. Και μια σειρά από άλλες, τεχνολογίες. Τώρα, τι παράγει η πόλη μου και από ποιες πηγές. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι αυτό που λέμε η απογραφή των εκπομπών. Να ξέρω ποιος παράγει τι, όχι ποιος άνθρωπος, ποια δραστηριότητα. Αυτή είναι η ακτινογραφία του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων έχει 21% από τις οδικές μεταφορές, περίπου 37% από τα κτίρια του εμπορικού και του δημόσιου τομέα και περίπου 31% από τα κτίρια του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, αν τα προσθέσω, το 68% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο Δήμο Αθηναίων είναι από τα κτίρια. Είτε είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά, είτε εμπορικά. Γιατί τόσο πολύ όταν ο μέσος όρος είναι περίπου στο 50% στις περισσότερες πόλεις του κόσμου. Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό. Γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεις την πόλη και με μια ιστορική διάσταση, όχι μόνο μετρώντας αριθμούς. Αυτή είναι η ακτινογραφία της πόλης ό,τι αφορά την ηλικία των κτηρίων, του ευρύτερου πολυδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, όχι μόνο του Δήμου. Ό,τι είναι κόκκινο σημαίνει ότι το 70% των κτηρίων έχει κατασκευαστεί πριν το 1980. Ό,τι είναι πορτοκαλί σημαίνει ότι το 50 με 70% έχει κατασκευαστεί πάλι πριν το 1980. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε ένα γυρασμένο κτηριακό απόθεμα. Ένα απόθεμα που θέλει περισσότερη ενέργεια για να θερμανθεί, περισσότερη ενέργεια για να ψυχθεί. Όποτε σκεφτόμαστε παραγωγή ενέργειας, με αυτόν τον τρόπο που παράγεται σήμερα, κυρίως δηλαδή με λιγνίτη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σημαίνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Άρα, όσο γυρασμένη είναι η πόλη σου, τόσο περισσότερες ανάγκες έχει για θέρμανση και ψύξη. Και αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνει το ανθρωπογενές περιβάλλον. Η δεύτερη αποτύπωση είναι τα κτίρια που δεν έχουν μόνωση. Πάλι μέσα στο Δήμο Αθηναίων αυτή τη φορά. Βλέπετε τις περιοχές, ο Ελαιώνας, ο Θησίος, η Κυψέλη. Όσο πιο μόβ είναι, σημαίνει δεν έχει μόνωση το κτίριο. Με τα αντίστοιχα ποσοστά, 80%-100%, 60%-80%, όσο γίνεται λιγότερο σκούρο το μόβ, αρχίζουν και είναι περισσότερα τα κτίρια που έχουν μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να παρέμβει στο κτίριο. Στο λέει με όλους τους τρόπους. Ότι δεν έχω μόνο παλιά κτίρια, αλλά έχω και κτίρια που δεν έχουν καλή μόνωση. Άρα το πρόβλημα είναι διπλό. Χρειάζονται περισσότερη ενέργεια, αλλά δεν παρέχουν και καλή ποιότητα ζωής στον κάτοικο, στον ένοικο του κτιρίου. Και χρειάζεται να ξοδέψει αρκετά χρήματα.
Άρα μια μεγάλη προτεραιότητα είναι το κτίριο. Το κτίριο μπαίνει στην εξίσωση με τρεις τρόπους. Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα υλικά που χρειάζεσαι για τα κτίρια, δεν το ξεχνάμε αυτό, προστίθεται. Αυτό που χρειάζεται παράγεται από τη μεταφορά των υλικών για να φτιάξει το κτίριο και από το κτίριο το ίδιο. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το κτίριο τι παράγει, είναι και τι χρειάστηκε να παραχθεί για να έχει το τσιμέντο για το κτίριο ή το μέταλλο ή το τούβλο ή οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό πάμε στα καινούργια κτίρια τώρα. Αυτό που ακούτε, τα έξυπνα κτίρια, τα οποία έχουν όλους τους αυτοματισμούς που φαντάζεσαι για να ελέγχεις τις διαφορές μεταδιακυμάνσεις του φυσικού περιβάλλοντος. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μειώνει η θέρμανση τηλεματικά. Έχεις χώρο για να φορτίσεις το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχεις διπλά παράθυρα, έχεις συστήματα τα οποία ενεργοποιούνται για να μπορέσει το κτίριο να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το κτίριο είναι κεντρικός παράγοντας μέσα στη νέα μορφή της κλιματικά ουδέτερης πόλης. Το ερώτημα όμως είναι από τι τροφοδοτείται το κτίριο και έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία, από τι είδους ενέργεια. Σε αυτό θα επιμείνω γιατί έχει σημασία, γιατί το βλέπουμε και στους λογαριασμούς μας, το βλέπουμε και τι συμβαίνει και στην ενεργειακή κρίση. Αυτή είναι μια τυπική κατανομή ενός κτιρίου, ενός εμπορικού κτιρίου. Εδώ είναι τι καταναλώνει σε κιλοβάτ, εδώ είναι το μεσημέρι και αυτή είναι η κατανομή. Όταν το κτίριο γίνει ενεργειακά, αποκτήσει μονάδες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, παραδείγματος χάρη έχει έναν τρόπο να ρυθμίσει τη θερμοκρασία, έχει καλύτερα παράθυρα, καλύτερη μόνωση, η καμπύλη κατεβαίνει, σημαίνει ότι καταναλώνει λιγότερο. Όταν χρησιμοποιείς και ηλιακούς συλλέκτες, βλέπετε ότι η καμπύλη πηγαίνει στο αρνητικό το μεσημέρι, που είναι λογικό γιατί έχει περισσότερη ακτινοβολία. Γιατί η καμπύλη πάει κάτω από το 0, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πια ενέργεια από το σύστημα, είναι αυτοτροφοδοτούμενο το σύστημα, το κτίριο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν καταναλώνει ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, καταναλώνει ενέργεια από τον ήλιο, που είναι καθαρή και φθηνή. Άρα λοιπόν η παρέμβαση στο κτίριο έχει πολύ μεγάλη σημασία και βεβαίως έχει σημασία, έχει παρέμβαση σε ένα κτίριο ή σε τρία, έχει σημασία ο πολλαπλασιασμός της παρέμβασης. Γι' αυτό και το εξοικονομώ, όσες αδυναμίες μπορεί να έχει, είναι ένα καλό πρόγραμμα γιατί δίνει το στίγμα μιας παρέμβασης που έχει ένα διπλό αποτέλεσμα. Προστατεύει τον πολίτη, αλλά προστατεύει και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από τα προβλήματα που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν τέτοια κτίρια. Κλασικό παράδειγμα το κτίριο General Electric στις ΗΠΑ. Η οροφή του είναι μια οροφή αυτοπαραγωγής. Αυτό που κάνει είναι παράγει τη δική του ενέργεια. Είναι ένα κτίριο μηδενικής ενέργειας. Μα πρέπει να το δούμε μόνο στις ΗΠΑ, μήπως υπάρχει και σε εμάς. Σταύρος Νιάρχος. Η οροφή του είναι αυτοπαραγωγική. Καταναλώνει, παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσα από την ενέργεια που καλύπτει, που παίρνει από τον ήλιο. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει μια συμβολή. Δεν είναι πλήρως αυτόνομο, αλλά έχει μια σημαντική συμβολή αξιοποιώντας μια φυσική πηγή όπως είναι ο ήλιος. Και σε επόμενο επίπεδο, γιατί είπα προηγουμένως ότι πρέπει να βάλουμε ηλιακούς συλλέκτες, αυτή είναι μια από τις εφαρμογές που κυκλοφορούν σε πολλές πόλεις στο εξωτερικό. Αυτή ειδικά είναι η Βοστόνη, αν θυμάμαι καλά. Όπου βλέπετε ότι σε όλες οι οροφές των κτιρίων έχουν ακτινογραφηθεί και χωροθετηθεί και έχουν διαφορετικά χρώματα. Όταν επιλέγεις μια από αυτές τις οροφές, όπως για παράδειγμα αυτή, αυτομάτως σου λέει πόσο είναι το δυναμικό ηλιακής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικού, 79 κιλοβάτ από τον ήλιο, και στη συνέχεια σου δίνει και τι έχεις γλιτώσει από επιβάρυνση από τον πλανήτη. Δηλαδή ότι έχεις γλιτώσει 144 δέντρα, ότι έχεις μειώσει 61 τόνους διοξείδιου του άνθρακα την ατμόσφαιρα. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Αυτά γίνονται αρκεί να τα οργανώσεις στον χώρο και να έχουν συνέπεια στον χρόνο. Είναι δύο πολύ σημαντικές παράμετροι. Και βεβαίως όλο αυτό το σύστημα της αναδιανομής, αυτό που λέμε οι έξυπνοι πόλοι που επικοινωνούν όλα τα σημεία μεταξύ τους. Δηλαδή έχει την αποθήκευση της ενέργειας και την τροφοδότηση με διάφορες πηγές. Οι ελληνικές πόλεις δύσκολα θα μπουν σε αυτό, τουλάχιστον οι μεγάλες, σε αυτό που γράφει εδώ το microgrid, δηλαδή να φτιάξουν αυτόνομα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μες στην πόλη. Γιατί είναι κεντρική η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία αυτόνομων μικρών συστημάτων μες στις πόλεις δημιουργεί περισσότερη ευελιξία για τις γειτονιές και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Πάμε στη δεύτερη μεγάλη πηγή που είναι τα κτίρια, ποια είναι τα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο στόχος των εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030, δηλαδή πόσα γραμμάρια ιδιοξείδου του άνθρακα θα παράγονται ένα χιλιόμετρο που διανύει ένα αυτοκίνητο. Ξεκινάμε το 2010 με 140 γραμμάρια, φτάνουμε το 2030 με 60 γραμμάρια. Πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Καθαρά καύσιμα, καθαρότερα μάλλον καύσιμα, και βεβαίως να στραφείς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για μια πόλη. Όχι επιδεικτικά και μόνο, έχει και αυτό σημασία να το κάνεις πιλωτικά για να παίρνει κάποιος το παράδειγμα, αλλά η εισαγωγή τους έχει μια βασική προϋπόθεση. Ότι η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι από ανανεώσιμες πηγές.
Γιατί διαφορετικά θα έχουμε αυτό που θα δείξει το επόμενο η ηλιογραφία. Είναι χαρούμενος γιατί, γιατί παίρνει ενέργεια και η ενέργεια αυτή δεν είναι καθαρή, γιατί παίρνει την ενέργεια αυτή από ένα θερμοελεκτρικό εργοστάσιο το οποίο είναι σε μια άλλη περιοχή, στην Κοζάνη, στην Τονεμαΐδα, στη Μεγαλόπολη. Άρα έχει σημασία αυτό που χρησιμοποιείς να είναι από καθαρή πηγή ενέργειας. Αλλιώς δεν έχει νόημα να εισαγάγεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται πλέον τότε μια εμπορική δραστηριότητα και όχι μια δραστηριότητα για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Αυτός είναι ένας οδικός χάρτης, μια ροή που θα μπορούσε να κάνει μια πόλη για να αντιμετωπίσει κλιματικά ουδέτερη, να ξεκινήσει να βάλει μέσα, να βάλει έξυπνους μετρητές και συστήματα, τα BMS, τα οποία ρυθμίζουν τη θερμοκρασία μιας περιοχής, ενός μεγάλου κτηρίου, ανάλογα με τη χρήση του, ανάλογα με το αν έχει πολύ κόσμο, λιγότερο κόσμο. Σε ένα μουσείο, για παράδειγμα, αν η αίθουσα είναι άδεια, το BMS μειώνει τη θερμοκρασία. Και έτσι δεν χρειάζεται να. Μειώνει τη θέρμανση, συγγνώμη. Έτσι δεν χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια. Είναι ένα έξυπνο σύστημα. Να χρησιμοποιήσει ανανεώσιμες, να βάλει τα LED, τα οποία είναι το πιο εύκολο από όλα. Να χρησιμοποιήσει, να έχει χώρου για να έχει τη φόρτιση των αυτοκινήτων. Να βάλει ένα στόχο για κάποια χρονιά για την αντικατάσταση όλων των αυτοκινήτων. Να εισαγάγεις ηλιακούς συλλέκτες στις κορυφές, στις οροφές των κτηρίων, να αντικαταστήσεις υποδομές τηλεματικής για να μπορέσεις να έχεις όλα αυτά να τα υποστηρίξεις. Ένα νέο στόχο, είναι το 50% αυτή τη φορά, να βάλεις περισσότερο πράσινο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναπληρώσεις, να αντικαταστήσεις το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με ηλεκτρισμό για τη θέρμανση των κτηρίων, για να μειώσεις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Σκεφτείτε λοιπόν σε 10-15 χρόνια να ζούμε χωρίς πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Δεν θα ζούμε χωρίς ακριβώς πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα υπάρχουν πάντα ποσοστά. Το φυσικό αέριο θα είναι για αρκετά χρόνια ακόμα. Το πετρέλαιο θα φύγει νωρίτερα. Αλλά όσο περισσότερο μπαίνει η ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές, αυτή η δύσκολη σχέση μεταξύ πόλης και κλιματικής αλλαγής γίνεται πιο εύκολη. Άρα λοιπόν είναι και ζήτημα πολιτικής. Η επιστήμη το έχει λύσει. Και η τεχνολογία το έχει λύσει. Είναι θέματα πολιτικής. Επίμονης πολιτικής. Και στοχευμένη και με υπομονή στον χρόνο. Το καταφέρνουν άλλοι. Το καταφέρνουν. Δεν ανακαλύπτουμε κανένα τροχό. Αυτό είναι το Άμστερνταμ μόλις σε 2 χρόνια. Ένας πολύ επίμονος και δύσκολος δρόμος μετατράπηκε σε έναν δρόμο ο οποίος είναι δρόμος για τον πολίτη, η βιώσιμη κινητικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε το micro-mobility. Πώς αλλάζεις τη λειτουργία της πόλης ώστε να μπορεί να δίνεις προτεραιότητα στον πεζό, να απομακρύνεις το αυτοκίνητο. Και γιατί να το απομακρύνεις? Γιατί εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου. Αλλά εκπέμπει και θερμότητα, τα οποία θα τη δούμε μετά. Άρα έχει δύο επιπτώσεις. Η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη σταματά τις διασταυρώσεις μεγάλες και κάνει αυτά τα super blocks, τα μετατρέπει σε υπαίθρια πάρκα. Δεν το κάνει στον αέρα. Προφανώς πρέπει να προηγηθεί μια συγκοινωνιακή μελέτη, πρέπει να προηγηθεί μια αποτύπωση των επιπτώσεων που μπορεί να δημιουργήσει σε μαγαζιά, σε επιχειρήσεις, στους κατοίκους τους ίδιους. Αλλά το εφαρμόζει και το εφαρμόζει με έναν πολύ επιθετικό τρόπο, επειδή ακριβώς. Θεωρείται με αυτόν τον τρόπο σταδιακά βγάζει το αυτοκίνητο από την πόλη και αναγκάζει τον πολίτη να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι η πρώτη προτεραιότητα δεν είναι η αντικατάσταση των αυτοκινήτων. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η επέκταση του δικτύου μαζικής μεταφοράς για να έχει ο πολίτης μια αντισταθμιστική λύση. Διαφορετικά είναι δωρονάδωρον. Το Παρίσι δοκιμάζει κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Μου θυμίζει τις ανεμογεννήτριες, που και αυτές προκαλούν πολλές αντιδράσεις. Είναι η γειτονιά των 15 λεπτών. Δηλαδή, ότι όπου ζεις, στα 15 λεπτά θα έχεις πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση, στην ιατρική περίθαλψη, στα καταστήματα. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θες να περιορίσεις μετακινήσεις. Θες να περιορίσεις μετακινήσεις, γιατί οι μετακινήσεις παράγουν αέρα του θερμοκηπίου. Δηλαδή, αυτό που προκαλεί το πρόβλημα. Και ποια είναι η αντίδραση που προκύπτει? Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πλέον ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό περιορίζει τις ατομικές ελευθερίες. Όμως δεν υπάρχουν όμως μπάρες γύρω-γύρω από τη γειτονιά των 15 λεπτών, ούτε είσαι υποχρεωμένος να μείνεις μέσα. Απλώς είναι ένα νέο σκεπτικό πώς θα κάνω τη γειτονιά μου πιο φιλική για να παραμείνω στη γειτονιά, να μην έχω περιοχές αμυγούς χρήσης. Φιλοθέκιο ψυχικό σε αυτή την προσέγγιση δεν θα είναι αμυγούς χρήσης, θα πρέπει και αυτές να προσαρμοστούν. Θέλω να πω ότι είναι και μια αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο η φιλοθέκη και το ψυχικό, είναι όλες οι περιοχές. Τι είναι αυτό στην ουσία? Είναι η επανάληψη, η επαναφορά της γειτονιάς που λίγο πολύ έχει χαθεί σε πολλές περιοχές μιας πόλης, πολλών πόλεων μόνο, μάλλον. Θέλατε κάτι, ναι. Ναι, πάνω σε αυτό. 15 λεπτά είναι περιπατητική απόσταση. Είναι ποδήλατο και περπάτημα. Και περπάτημα. Ναι. Μπορείς να πας. Να καλύψεις αυτά. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα θεωρητικό πρότυπο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό που πρέπει να κάνεις χρειάζεται έναν εξειδικευμένο γιατρό, μπορεί να χρειαστεί να πας σε άλλη περιοχή. Ή αν χρειάζεται να πας σε ένα θέατρο το οποίο δεν είναι στην περιοχή σου, θα πας σε άλλη μια περιοχή. Αλλά το σκεπτικό είναι ότι μειώνω τις μετακινήσεις. Μειώνω αυτό που καταναλώνει ενέργεια και παράγει αέρα του θερμοκήπου. Πάντα εκεί είναι το σκεπτικό, ώστε να έχω μικρότερη περιεκτικότητά του στην ατμόσφαιρα, συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα. Στις Βρυξέλλες, μέσα στην παλιά τους πόλη, έχουν εφαρμόσει αυτό. Όχι βέβαια για να κουβαλήσουν μεγάλα έπιπλα ή μεγάλες ποσότητες πραγμάτων, αλλά τη μικρή τροφοδοσία. Αυτή που σε εμάς θα την έχετε στο μυαλό σας είναι ένα βαν το οποίο κλείνει το δρόμο, προκαλεί το πρόβλημα, κινείται, σταματάει, ξεκινάει. Στη Φιλανδία, μια εφαρμογή που είναι για τους πολίτες, με ένα κινητό, εντάξει όλοι έχουμε κινητά, μέσα από το οποίο, ανάλογα με το τι έχεις κάνει εκείνη την ημέρα, σου λέει πόσο συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, μάλλον άντρας είναι, ο κυσμένος κύριος, χρησιμοποίησε το ποδήλατο για να πάει στη δουλειά. Αυτό του υπολόγισε, το κατέγραψε, υπολόγισε πόσο διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο συνέβαλε στον πλανήτη, ας πούμε, επειδή δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ή το λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα ευαισθητοποίησης ότι υπάρχουν λύσεις. Γιατί εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσετε. Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί αυτές οι λύσεις να μπουν σε μια σειρά. Στη Σεβίλη, αυτό είναι ένα εντυπωσιακό έργο, γιατί χρησιμοποιεί την τοπική παράδοση, τοπικές τεχνικές. Αυτό που σας είπα, ότι πρέπει η πόλη να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Χρησιμοποιούν μια τεχνική των αράβων, που έβαζαν όταν δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα, το νερό στο έδαφος από κάτω, στο υπέδαφος, εψύχητο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί το ανέβαζαν με κάποιο μηχανικό τρόπο, κρύο μέσα στο κτίριο και το κτίριο δροσιζόταν. Η Σεβίλη είναι η πιο θερμή πόλη της Ευρώπης. Τώρα το κάνουν το ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά το νερό αποθηκεύεται στο υπέδαφος, αλλά δεν χρησιμοποιείται μηχανικό μέσο για να ανέβει στην επιφάνεια, χρησιμοποιείται μια αντλία, η οποία όμως τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες. Άρα ηλιακή ενέργεια ενεργοποιεί την αντλία, η αντλία τραβάει το νερό από το υπέδαφος, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το κλασικό κλιματισμό, δεν παράγονται αέρια του θερμοκηπίου. Και κάποιο άλλο παράδειγμα, πολύ απλό επίσης, αλλά θα δείτε το σκεπτικό του, η βιβλιοθήκη της Ουτρέχτης. Ο νεαρός κάθεται εκεί, ποδηλατεί και φορτίζει το κινητό του και το κομπιούτερ του. Ναι, δεν θα το σώσει τον πλανήτη, κάνοντας το αυτό, αλλά θα δώσει ένα στίγμα ότι υπάρχουν λύσεις, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει με μαζικότερο τρόπο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ζητήματα που προκύπτουν. Πώς μετατρέπεις τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και αυτή τη χρησιμοποιείς αντί να συνδεθείς με το δίκτυο της πόλης σου, που και αυτό χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα, ο μετριασμός, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Το δεύτερο είναι η προσαρμογή. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε μια πόλη πιο ανθεκτική στον καύσωνα, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, σε ένα συνδυασμό καύσωνα και ξηρασίας, που είναι όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα αυτά. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτή την ακτινογραφία. Θα την πάμε παρέα. Θα πρέπει να βρεις τους λόγους για τους οποίους ανεβαίνει η θερμοκρασία σε μια πόλη, χωρίς την κλιματική αλλαγή, μόνο και μόνο από την πόλη, και για ποιους λόγους μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει από την αστική γεωμετρία, από το ύψος των κτηρίων, θα το δούμε πιο μετά, και από την πυκνότητα των κτηρίων. Όσο πιο πυκνά είναι όλα αυτά, τόσο πιο λίγο ο αερισμός. Μπορεί να προκύψει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δηλαδή τα κτίρια, τις μεταφορές. Παράγεται θερμότητα από όλα αυτά και ιδιοχετεύεται στο περιβάλλον. Προκύπτει από τα υλικά που χρησιμοποιείς. Υλικά που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και θερμαίνονται πολύ. Άσφαλτο, το τσιμέντο. Αυτά που δεν είναι φιλικά υλικά σε ό,τι αφορά στην απώλεια της θερμότητας. Και πώς μειώνει τη θερμοκρασία της η πόλη? Με το νερό, με τους υδατικούς σπόρους, αυτό που λέμε blue infrastructure, και φυσικά με τη βλάστηση. Άρα λοιπόν αυτή η διαφάνεια θα μπορούσε να είναι και ένας οδηγός των λύσεων. Πώς εκμεταλλεύομαι κάθε ένα από αυτό, πώς μειώνω, πώς παλεύω την αστική γεωμετρία, πώς σχεδιάζω δηλαδή καλύτερα, πώς μειώνω τις εκπομπές θερμότητας, πώς αλλάζω τα υλικά, πώς έχω περισσότερο νερό, μικρές λίμνες, δεν είναι η περίπτωση της Αθήνας βέβαια ή ελληνικών πόλων τόσο πολύ, και πόσο φροντίζω να έχω περισσότερη βλάστηση. Και γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί μαζί έρχεται και η κλιματική αλλαγή με όλους αυτούς τους κλιματικούς κινδύνους. Την αύξηση θερμοκρασίας, την αύξηση των καυσώνων, τις ξηρασίες, την αλλαγή στο πρότυπο της βροχόπτωσης, αν είναι παράκτια η πόλη με την πιθανή αύξηση της στάθμησης της θάλασσας,
και βεβαίως τα ακραία καταιγιδοφόρα φαινόμενα τον μπορεί να πλήξουν και να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα έχεις από τη μία μεριά την πόλη, πως ζωντανός οργανισμός παράγει θερμότητα, αλλά έχεις και τρόπο να τη βγάλεις θερμότητα την πόλη, και έχεις και την κλιματική αλλαγή που έρχεται από πάνω. Εμείς την υπολογίσαμε σε έναν βαθμό, την υπολογίσαμε, κάναμε ένα projection. Δεν κάναμε ούτε καν πρόγνωση, είναι ντροπή να λες ότι κάνεις πρόγνωση κλιματικής αλλαγής για το 2030 και το 2050. Άρα κάνεις μια προβολή. Μια προβολή χρησιμοποιώντας τη γνώση των φυσικών μηχανισμών που υπάρχουν μέσα στον πλανήτη. Αυτή είναι η εικόνα, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Το 2040, πέστε περίπου, όσο πιο κόκκινη η αποτύπωση, τόσοι περισσότεροι κάψονες θα εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές. Και εκεί η δεξιά είναι το πιο επιθετικό σενάριο των Ηνωμένων Εθνών, αυτό που λέει ότι δεν θα τα καταφέρει η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, άρα να μειώσει τις εκπομπές. Για την περιοχή του ευρύτερου υποδομικού συγκροτήματος Αθήνας θα έχουμε παραπάνω 8 με 10 κάψονες το έτος. Ξέρω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για τα κλιματικά μοντέλα, αλλά θα ήθελα να σας πω πώς τα δουλεύουμε για να έχουμε μια εμπιστοσύνη σε αυτό που λέμε, σε εσάς, όπου τα λέμε. Όταν παίρνουμε ένα κλιματικό μοντέλο και το χρησιμοποιούμε για να δούμε την προβολή για το μέλλον, πρώτα το εφαρμόζουμε σε μια περίοδο που την ξέρουμε. Ποια είναι αυτή, 71-2000 ή 81-2010. Αν το κλιματικό μοντέλο επιτύχει να αναπαράγει τις συνθήκες που ίσχυαν, τις οποίες τις ξέραμε, σημαίνει ότι είναι αρκετά αξιόπιστο να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνουμε αυτή την επανήθευση για να χρησιμοποιήσουμε ένα κλιματικό μοντέλο. Ή διαφορετικά, θα ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο να σας πείσω λέγοντας ότι κάναμε μια εκτίμηση του 2050. Έχουμε μια ασφάλεια. Ξέρουμε ότι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την προβολή στο μέλλον έχει πετύχει να αναπαράγει το γνωστό παρελθόν. Και τώρα θα βάλω λίγο τον άνθρωπο μέσα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στην πόλη να λάβεις υπόψη σου για τον άνθρωπο, προφανώς. Πάλι από υπολογισμούς μας φτιάξαμε ένα δείκτη της θερμικής έκθεσης. Όσο πιο κόκκινος είναι ο δείκτης, τόσο πιο επιθετική είναι η θερμοκρασία και το θερμικό περιβάλλον στον πολίτη που ζει στις αντίστοιχες περιοχές. Όσο πιο κίτρινο ή λιγότερο κίτρινο, τη λιγότερο. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές της πόλης που η θερμική έκθεση είναι μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι ο πολίτης είναι εκτεθειμένος σε πιο επιδεινωμένο θερμικό περιβάλλον. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία και τη χρειάζεται να την ξέρεις στο σχεδιασμό που κάνεις, στον αστικό. Πώς θα παρέμβεις, πού θα βάλεις πράσινο, πού θα βγάλεις το αυτοκίνητο, πού θα βγάλεις την πηγή θερμότητας. Κάτω εδώ κάναμε μια συσχέτιση του δείκτη με το οικογενειακό εισόδημα. Τι βλέπετε, ότι όσο πιο μικρό το οικογενειακό εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη η θερμική έκθεση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η κλιματική κρίση, τα πρώτα θύματα της κλιματικής κρίσης είναι οι άνθρωποι που είναι οι περισσότερο ευάλωτοι οικονομικά. Και το είδαμε και σε ένα πείραμα που κάναμε σε μια περιοχή της Αθήνας, επιλέγοντας 50 σπίτια που δέχθηκαν να γίνει το πείραμα αυτό. Μετά από ένα καύσωνα, τα σπίτια αυτά δεν είχαν ούτε διπλά παράθυρα, ούτε μόνωση, ούτε καλά υλικά, ήταν σπίτια παλαιά. Μετά από ένα καύσωνα, η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι για 36 ώρες ήταν περίπου 37-38 βαθμούς Κελσίου. Αβίωτα σπίτια. Άρα λοιπόν τα χαμηλά εισοδήματα είναι και τα πρώτα θύματα της κλιματικής κρίσης και στο αστικό περιβάλλον. Κάναμε επίσης μια αποτύπωση του θερμικού κινδύνου του Δήμου Αθηναίων σε όλες τις περιοχές με μια σειρά από κριτήρια. Βλέπετε τα χρώματα και όσο πιο κόκκινο βέβαια πάντα είναι, τόσο πιο μεγάλο ο θερμικός κίνδυνος και πώς αποτυπώνεται στις διάφορες περιοχές. Αυτή η ενότητα που έχει πάρκα, ο Εθνικός Κήπος, η περιοχή της Ακροπόλεως, Ακρόπολης, διάφορα επίσης άλυση που υπάρχουν στο Παγκράτη και αλλού, το πεδίο του Άριος, βλέπετε ότι τα χρώματα είναι πιο χαμηλά, είναι μικρότερος ο θερμικός κίνδυνος. Υπάρχουν όμως περιοχές που ο θερμικός κίνδυνος είναι αυξημένος. Εδώ πρέπει να βάλεις ένα τελεία και να πεις τι σημασία έχει αυτό. Αυτό το λέω στους φοιτητές μου όταν το φτιάξανε. Τους είπα τώρα πέστε μου τι θα λέγατε στον Δήμαρχο Αθηναίων ή στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Γιατί αν του πείτε ότι ο θερμικός κίνδυνος είναι αριθμός 7, είναι δωρονάδωρο, είναι άχρηστη πληροφορία. Το σκέφτηκαν λοιπόν και είπαν ότι θα πάμε και θα του πούμε ότι ξέρεις, αφού θες να κάνεις το εξοικονομώ και δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα σε αυτές τις περιοχές. Και όχι μόνο στις περιοχές που κρίνονται από το πόσο παλιό είναι το κτίριο και πόσο είναι το εισόδημα, γιατί δύο σπίτια που έχουν το ίδιο εισόδημα και είναι της ίδιας ηλικίας, και το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εδώ, δεν έχουν την ίδια προτεραιότητα. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιστημονική γνώση να μπαίνει μέσα στην παραγωγή πολιτικής, γιατί έτσι η πολιτική είναι καλύτερη. Ταυτόχρονα πρέπει να λάβεις υπόψη σου τις πόλεις. Οι πόλεις λοιπόν μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν και αυτό επιδεινώνει όλα αυτά που συζητήσαμε πριν. Θερμότητα, παραγωγή θερμότητας, μετακινήσεις, κτίρια. Το 1993, πώς ήταν το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα,
με την κάλυψη. Κόκκινο είναι οι αστικές περιοχές. Το ροζ, όσο φαίνεται, είναι οι προαστιακές περιοχές. Πράσινο, φυσικά, το πράσινο. Το κίτρινο πόη είναι οι χερσαίες επιφάνειες, δηλαδή το γυμνό έδαφος. Και αυτή είναι η εικόνα του 2020. Αυτή είναι η επέκταση της πόλης. Επέκταση της πόλης δεν είναι απλώς ένα χωροταξικό ζήτημα. Επεκτείνωση σημαίνει αυξάνω τις μετακινήσεις. Αυξάνω τα κτίρια. Καταλαμβάνω φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή αυτό που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα. Και εδώ βλέπετε δεξιά δεν υπάρχει το Βενιζέλος. Εδώ δεξιά υπάρχει, δηλαδή ανατολικά έπρεπε να πω. Όλα αυτά δημιουργούνται κυρίως από την Αττική Οδό, ο νέος άξονας της πόλης, που φέρνει κόσμο από το κέντρο, από την πόλη προς τα βόρεια, δημιουργεί νέες γειτονιές που δεν υπήρχαν πριν και φέρνει και κόσμο στα δυτικά, γιατί πια η πρόσβαση είναι εύκολη. Άρα λοιπόν ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο οδικός σχεδιασμός παίζει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς η πόλη θα συγκρατηθεί ή όχι. Και βεβαίως έχει σημασία να το δεις αυτό και σε σχέση πάλι με τον πληθυσμό. Φαντάζομαι αυτό δεν ήταν σημάδι να σταματήσω. Ανησύχησα προς το παρόν γιατί. Προς στιγμή μάλλον. Ναι. Να το βάλεις και με τους πολίτες, με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η απογραφή του 11. Δυστυχώς δεν έχουμε το 21 ακόμα στη διάθεσή μας. Και τι βλέπετε εδώ, βλέπετε ότι όλες οι περιοχές της ευρύτερου συγκροτήματος παίρνουν πληθυσμό από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Μοσχάτου, το Δήμο Πειραιά και έναν ακόμα Δήμο εδώ πέρα. Αυτές οι νέες περιοχές πάνω από την Αττική Οδό, πέστε τι αύξηση πληθυσμού είχαν μέσα σε μια 20ετία. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο για μια πόλη, δηλαδή να έχει τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμού, γιατί αλλάζει όλο το προφίλ της πόλης. Αυτό το είπαμε για τη μόνωση, γιατί τώρα πια τη μόνωση τη βλέπουμε από άλλη πλευρά, ότι τα κτίρια δεν καταφέρνουν να είναι αρκετά ψυχρά. Και γιατί αυτό, γιατί θα έχουμε περισσότερους καύσονες. Άρα, μια μεγάλη προτεραιότητα είναι ανανέωση του κτηριακού αποθέματος της πόλης. Και πώς το ανανεώνεις αυτό, όταν τα κτίρια είναι τόσο παλιά, και πώς τα ανανεώνεις από πλευράς αρχιτεκτονικής, μήπως αυτή η κρίση είναι και μια ευκαιρία για την επαναφορά της αρχιτεκτονικής στην πόλη, με τα καινούργια κτίρια που θα πρέπει να φτιαχτούν. Και πάμε τώρα μέσα στο αστικό συγκρότημα και φαντασίστε τον εαυτό σας ότι κυκλοφορείτε στους δρόμους γύρω από το Λυκαβητό, εδώ το Παναθηναϊκό στάδιο, Ακρόπολη. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά πρέπει να το πω. Αυτό είναι πώς κινείται ο αέρας, μια αέρια μάζα, ανάμεσα στα κτίρια. Αυτή θα μπορούσε να είναι πανεπιστημίου. Το πλάτος του δρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από το ύψος. Ο αέρας διαχέεται. Και μαζί διαχέεται και η ρήπανση, η αέρια και η θερμότητα. Αυτή είναι η Σόλωνος, αυτή εδώ, από κάτω. Το πλάτος του κτηρίου είναι μικρότερο από το ύψος του δρόμου, μικρότερο από το ύψος του κτηρίου. Άρα τι βλέπετε εδώ, ότι δημιουργείται ένας τρόβυλος που εγκλωβίζει τη θερμότητα και τη ρήπανση χαμηλά στο έδαφος. Και τι πρέπει να κάνεις λοιπόν τότε. Ποια είναι η λύση λοιπόν για να διασώσεις τη Σόλωνος και τη Χ Σόλωνος από αυτό το πρόβλημα. Να βγάλεις την πηγή θερμότητας από μέσα. Ποιο είναι αυτό, για το αυτοκίνητο. Ή αν το κρατήσεις, να το κάνεις ήπια κυκλοφορίας. Ή να αλλάξεις το υλικό στην επιφάνεια για να απορροφά λιγότερη ακτινοβολία. Να βάλεις περισσότερο πράσινο, αν χωρά. Και βεβαίως να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια που είναι αριστερά και δεξιά, ένθεκα κήθεν. Έχεις λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολλοί τέτοιοι δρόμοι. Όσοι δρόμοι είναι με πορτοκαλί και κόκκινο, είναι σαν τη Σόλωνος. Αυτό έχουμε αποτυπώσει για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό πάλι όμως μπορεί να είναι ένα πρόβλημα γιατί είναι πολύ, αλλά σου δίνει και μια προτεραιότητα λύσης. Δηλαδή να επικεντρώσεις κάπου την προσπάθειά σου, τους πόρους που διαθέτει το Χ Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ, να τα επικεντρώσεις σε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο και να αποφύγεις έργα τα οποία μοιάζουν ενδιαφέροντα, μια γραμμική ανάπλαση μιας λεωφόρου, αλλά στο τέλος της διαδρομής δεν προσφέρουν τίποτα στην ισορροπία της πόλης με την κλιματική κρίση. Πανεπιστημίου είναι ένα ενδιαφέρον έργο. Σε μένα που ασχολούμαι με αυτά, είναι ένα έργο αδιάφορο. Γιατί δεν θα προσφέρει αυτό που χρειάζεται η πόλη. Αντιθέτως, τα pocket parks που γίνονται από διάφορους δήμους, τα πάρκα τσέπης, δημιουργούν ένα τοπικό δροσισμό. Έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και μια και είπα για πράσινο και σας είπα πριν ότι πρέπει να το βάλουμε το πράσινο στην πόλη, κάναμε επίσης μια προσπάθεια για να δούμε πόσο βοηθάει το πράσινο στην πόλη. Και βάλαμε όλα τους χώρους πρασίνου στην πόλη. Μέχρι όμως 16 εκτάρια, μέχρι 160 στρέμματα να είναι το ευαδόν τους. Εδώ είναι το ευαδόν του πάρκου και εδώ είναι μια παράμετρος που λέγεται η δροσιστική επίδραση του πάρκου. Δηλαδή πώς το πάρκο καταφέρνει και δροσίζει μια περιμετρική ζώνη της τάξης των 500 μέτρων, 250-500 μέτρων. Και τι είδαμε, αυτό που όλοι φανταζόμαστε, δεν χρειάζεται να είσαι στην ειδικότητα, ότι όσο περισσότερο πράσινο έχεις, όσο μεγαλύτερο ευαδόν έχει, τόσο καλύτερη είναι η δροσιστική επίδραση. Όταν όμως προσθέσαμε τα μεγάλα πάρκα,
τις μεγάλες εκτάσεις, Πάρκο Τρίτσι και άλλες περιοχές, διαπιστώσαμε το εξής, ότι από ένα σημείο και μετά, τα 160 στρέμματα, η καμπύλη γίνεται σταθερή, που σημαίνει όσο και να είναι το ευαδόν του πάρκου, η δροσιστική επίδραση μένει ίδια. Άρα τι είναι το μήνυμα από αυτό, ότι μια πόλη θέλει πολλά μικρά και μεσαία πάρκα. Δεν ισχυρίζομαι ότι τα μεγάλα πάρκα είναι άχρηστα, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν κτίζονται είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά αν θέλεις να κάνεις μια παρέμβαση και να διασώσεις θερμικά το αστικό συγκρότημα, θέλεις πολλά μικρά και μεσαία πάρκα. Αυτό μου το έλεγε ο πολεοδόμος της Βαρκελόνης, ο Ασεμπίγιο, Γιώσεπ Ασεμπίγιο, και δεν μπορούσα να τον πιστέψω, διαστητικά δεν μου έβγαινε, μέχρι που βάλαμε τους αριθμούς και αποδείχθηκε. Πάμε από τη θεωρία στην πράξη τώρα και σταδιακά κλείνω. Χρειάζεται να αυξήσουμε τη βλάστηση, να αυξήσουμε την ανακλαστικότητα των επιφανειών, δηλαδή τα υλικά να απορροφούν λιγότερη ακτινοβολία και να είναι λιγότερο θερμά, και υπάρχουν τέτοιες τεχνικές, να βάλουμε πράσινες οροφές και πράσινα κτίρια, να επιστρώσουμε την επιφάνεια με πορόδια υλικά, να σας πω μια παραπάνω λεπτομέρεια γι' αυτό, υλικά δηλαδή που κρατούν στην επιφάνειά τους τα πρώτα 5-10 χιλιοστά το νερό. Δεν πλημμυρίζει, απλώς το νερό δεν φεύγει στους υπονόμους. Γιατί το νερό, όταν είναι στην επιφάνεια μετά από μια βροχή και εξατμίζεται, ψύχει το έδαφος και την ατμόσφαιρα, η υδροσυστική επίδραση. Δεν πρέπει να το χάνεις το νερό, πρέπει να το κρατάς όσο γίνεται περισσότερο. Κτίρια με σχεδόν μηδενικής ενέργειας και η μείωση της χρήσης γεωταχή οχημάτων. Αυτός είναι ο αντίστοιχος οδικός χάρτης. Να βάλεις καλύτερα υλικά στο έδαφος, να αυξήσεις το πράσινο, να βάλεις διαπερατά υλικά για να κρατήσεις το νερό, να έχεις σκίαση, να έχεις πράσινες οροφές, να έχεις ψυχρές οροφές, να έχεις περισσότερες περιοχές που μπορεί να έχεις εξάτμιση και ούτω καθεξής. Και βεβαίως αυτά τα ξέρετε, οι πράσινες οροφές, οι οποίες τι κάνουν, στην ουσία αυτό που κάνουν είναι ότι μειώνουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας και έτσι λιγότερη θερμότητα μεταφέρεται στον αέρα και μικρότερη θερμότητα μεταφέρεται εντός του κτηρίου. Και βεβαίως και τα υπόλοιπα που κτίζονται κατά κόρον στο εξωτερικό, τα πράσινα κτίρια, δεν είναι εύκολη υπόθεση, κοστίζουν και συντήρηση. Γι' αυτό σας είπα στο ξεκίνημα ότι χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια στάθμιση τι επιλέγω. Ποιες είναι οι αντοχές που έχω, πόσο μπορώ να απλώσω την προσπάθειά μου και πώς μπορώ να τα συντηρήσω. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε γενικώς στη διοίκηση είναι η συντήρηση. Γίνονται πολλά πράγματα και μετά δεν συντηρούνται καλά. Και να δούμε πάλι μερικές ξένες πόλεις. Στο Παρίσι μετατρέπουν τις σχολικές αυλές σε μικρά πάρκα για να βοηθήσουν τη θερμική εκτόνωση. Το ίδιο κάνουν και στη Βαρκελόνη, και στη Βαρκελόνη κάνουν κάτι πολύ πιο έξυπνο. Μετατρέπουν όχι μόνο σε ανοιχτά πάρκα, ώστε να πηγαίνει ο πολίτης όταν έχει καύσωνα, τα λένε κλιματικά καταφύγια, ώστε όταν έχει καύσωνα να είναι ανοιχτά και να μπορεί να πάει ένας πολίτης. Κάνουν και κάτι ακόμα, επειδή έχουν καλό κλίμα, σαν το δικό μας περίπου, έχουν μια παιδαγωγική προσέγγιση να βγάλουν το μαθητή από την αίθουσα, δηλαδή να είναι η αίθουσα στην αυλή. Και έτσι δημιουργούν χώρους σκίασης, όπου κάνουν εκεί τα μαθήματα, τις παιδαγωγικές δραστηριότητες. Δηλαδή συνδέουν μια μικροκλιματική ή κλιματική παρέμβαση με μια παιδαγωγική, αν θέλετε, παρέμβαση. Στο Άμστερνταμ, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, κάνουν τις οροφές των κτηρίων μπλε και πράσινες. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν το νερό που πέφτει με την περισσότερη βροχόπτωση και κάνουν και πράσινες οροφές. Και ταυτόχρονα τις ενώνουν και φτιάχνουν μικρούς διαδρόμους στις κορυφές των κτηρίων, σαν να επικοινωνούν τα ράτσες μεταξύ τους. Βεβαίως βοηθάει η πολεοδομία της πόλης, που έχει κτίρια που είναι κολλημένα, αλλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχει η σκέψη και η καινοτομία, οι λύσεις προκύπτουν. Και αυτό που έχει την εντυπωσιακή σημασία είναι ότι διαπιστώσανε ότι άρχισαν να γνωρίζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις τον άνθρωπο μαζί σου όταν φτιάξει ένα σχέδιο προσαρμογής σε μια πόλη. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα της Ουτρέχτης, που προτίμησε αντί να φτιάξει μεγάλα έργα με υπόγειες διαβάσεις να τα μετατρέψει. Αλλά υπάρχουν και κάποια παραδείγματα που συναντώνται με το δημόσιο χώρο. Αυτό είναι το περίφημο project σε μια αραβική χώρα, η πόλη Γραμμή, που έχει μήκος 200 χιλιόμετρων, 170, η οποία υπόσχεται ότι θα είναι κλιματικά ουδέτερη, δεν θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα, γιατί δεν θα έχει αυτοκίνητα, θα έχει ένα μονορέιλ μέσα, αλλά το πλάτος της θα είναι περίπου 500 μέτρα. Συγγνώμη, ναι, όχι, 200 μέτρα το πλάτος. Δηλαδή όλα θα είναι μαζεμένα μέσα. Δηλαδή όλες οι γειτονιές θα έχει μεγάλο μήκος και μικρό πλάτος. Θα είναι φυσικά πολύ φιλική για το κλίμα, δεν θα παράγει διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δεν είναι η έννοια του δημόσιου χώρου αυτή.
Δηλαδή είναι μια προσέγγιση η οποία εμένα αρχίζει και με τρομάζει. Πάμε σε ένα άλλο άκρο για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της μείωσης, να μειώνουμε το δημόσιο χώρο που ήταν πάντα το πλεονέκτημα μιας πόλης και το πλεονέκτημα του ανθρώπου που ζει στην πόλη. Και αν αναρωτιέστε αν θα προχωρήσει, αυτές είναι εργασίες που ήδη εξελίσσονται. Το εργοτάξιο και η γραμμή των εξκαφών για να γίνει αυτή η πόλη, η Line City. Άρα λοιπόν χρειάζεται και μια προσοχή, μην πάμε σε λύσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν και με τα ανοιχτά καθεστώτα, με τα καθεστώτα που έχουν συνηθίσει ότι ο άνθρωπος μπορεί να κυκλοφορεί και δεν είναι εγκλωβισμένος και δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο όνομα της μείωσης του διοξείου του άνθρακα. Έτσι. Και κλείνω με τον πολίτη. Ο πολίτης έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Βεβαίως, η μεγάλη συμβολή είναι του κεντρικού κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι καταναλώνει κάθε πολίτης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Τόνους ανακάτοικο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,7 τόνοι, στην Ελλάδα είναι 6,5 περίπου τόνοι. Κάθε ένας από εμάς κάθε χρόνο συμβάλλει με 6,5 τόνους διοξείδιου του άνθρακα, 6.500 κιλά. Στην Ελβετία είναι λιγότερο, ο παγκόσμιος όρος είναι 5, όχι γιατί οι χώρες οι υπόλοιπες είναι καλύτερες από εμάς στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά γιατί είναι φτωχές χώρες και δεν παράγουν ενέργεια. Το βλέπετε αυτό με τον Μπενίν στην Αφρική που έχει 0,64 τόνους. Δεν φανταστείτε ότι κανένας πιστεύει ότι είναι γιατί έχουν κάποιο τρόπο να τα μειώνουν. Απλώς δεν έχουν ενέργεια να καταναλώσουν. Σαουδική Αραβία 19 τόνους. Ποιος είναι ο στόχος για την Ελλάδα από τους περίπου 7 τόνους το 2020 να είμαστε περίπου στους 3 τόνους ανακάτοικο το 2030. Δεν θα το καταφέρει κανένας κάτοικος από μόνος του. Αυτό συναρτάται και με κεντρικές πολιτικές. Γιατί αυτό που βλέπετε εδώ δεν είναι μόνο τι παράγω εγώ ή εσείς όταν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο, είναι και τι παράγω από τη θέρμανση που έρχεται από μια κεντρική πηγή, από τα υλικά και από όλα τα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και η κεντρική πολιτική. Και αυτό είναι μια τελευταία διαφάνεια και σταματώ, που κάνει μια σύγκριση, παραδείγματος χάρη, αν θα το πω αναγκαστικά, αν πας με το αεροπλάνο 4 φορές πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, είναι 1,28 τόνοι που θα παντιστήκει σε κάθε πολίτη, αν πας με το τρένο, γι' αυτό είπα αναγκαστικά να το πω, είναι 0,28 τόνοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει τη δύναμη που έχει ο σιδηρόδρομος σε σχέση με την αεροπορική μετακίνηση μικρής απόστασης. Γι' αυτό και στη Γαλλία απαγορεύσαν τις εσωτερικές πτήσεις ή σκοπεύουν να τις απαγορεύσουν, που είναι λιγότερο από 300 χιλιόμετρα η απόσταση. Χρησιμοποιούν τα τρένα τους για να μειώσουν ακριβώς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί. Την παρουσίαση θα την έχετε, θα την αναρτήσει, φαντάζομαι, η εταιρεία στο διαδίκτυο. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να δείτε αυτούς τους αριθμούς και τα απλά μέτρα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης. Έχω συνοψίσει 9 μέτρα για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και να βοηθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε για μια εξαιρετική ομιλία. Κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι είπα. Αν μου επιτρέπεις, Κώστα, θα ήθελα να κάνω μια μικρή σύνοψη, γιατί ήταν κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα από αυτά που υπόθηκαν. Ένα από τα οποία, για να σταθώ στα πρώτα, είναι ότι συνήθως ξεχνάμε όταν υπολογίζουμε τους ρήπους στην παραγωγή. Ναι. Τονίστηκε. Λέμε, θα αγοράσω κάτι, αυτό το κάτι που αγοράζουμε κάπου φτιάχτηκε με ρήπους, ήρθε από την Κίνα με ρήπους, άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα δεύτερο, νομίζω, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η σημασία της επιστημονικής τεκμηριωμένης γνώσης στο σχεδιασμό πολιτικών. Το βλέπουμε κατά κόρον με αυτά που μας είπε ο Κώστας για την Αθήνα και με αυτά που στην πραγματικότητα γίνονται. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, ότι η εταιρεία ήδη κάνει κάποια από αυτά τα πράγματα, δηλαδή μέσα από το πρόγραμμα «Το μαθαίνω για τα δάση», η δημιουργία πράσινων χώρων στις αυλές των σχολείων και το πολύ σημαντικό, η εκπαίδευση και στις γειτονιές, σε συνεργασία με τους Δήμους, αλλά και η εκπαίδευση έξω από την τάξη, που είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής του δικτύου. Βγάζουμε το παιδί, το ξαναφέρνουμε στη φύση, μαθαίνουμε έξω από τους 4 τοίχους. Και στο θέμα της αντιστάθμισης των εκπομπών, και το εφαρμόζουμε στην εταιρεία, το ΦΥΗ έχει ένα πρόγραμμα, το Global Forest Fund, με έναν υπολογιστή του κόστους από τις μετακινήσεις, κυρίως τις αεροπορικές, που βγάζει ένα ποσό το οποίο καταλήγει σε ένα κουμπαρά και χρηματοδοτεί έργα δέντροφύτευσης με εκπαιδευτικό στοιχείο ταυτόχρονα.
Ένα άλλο στοιχείο που νομίζω έρχεται και σε αυτά που λέμε είναι η ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και αυτά οι εφαρμογές για τα κινητά, ας πούμε, ή ο άνθρωπος που διαβάζει κάνοντας ποδήλατο, όντως μπορεί να μην λύσουν το παγκόσμιο πρόβλημα, δημιουργούν όμως έναν τρόπο σκέψης. Και το κάνεις εκεί, θα το κάνεις και κάπου έξω και θα το κάνεις και σε κάτι άλλο. Άρα μας βάζουν τον πολίτη σε μια τέτοια λογική που νομίζω είναι αυτό που συζητάμε. Η εκπαίδευση, η παρουσίαση των καινοτομιών, βλέπουμε ότι υπάρχουν λύσεις, η επιστήμη φέρνει λύσεις, η τεχνολογία ή κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι φέρνουν λύσεις. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να διοικηθούν. Και εδώ τώρα θέλω να κάνω και την πρώτη ερώτηση, ότι είπες προηγουμένως ότι η Αθήνα κατατάσσεται ανάμεσα στις κλιματικές ουδέτερες. Ως στόχο έχει. Α, ως στόχο. Γιατί, έχει. Ναι. Και γιατί θα έλεγα ότι ναι, ότι έχει θέσει ως στόχο. Έχει, έτσι έχει, έχει. Έβγαλε μια πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές πόλεις ανά την Ευρώπη υπέβαλαν τις προτάσεις τους. Επελέγησαν 115 πόλεις, μεταξύ των οποίων και 6 ελληνικές, ώστε να πάρουν το δρόμο για να γίνουν το 2030. Να πάρουν κάποια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βάλουν τις δικές τους προσπάθειες και τους πόρους, τους κρατικούς ή δημοτικούς, και να γίνουν κλιματικά ουδέτερες. Ναι. 15 ή 6 είναι ελληνικές. Από τις 115. Α, 115. 115 ή 6. Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ήδη, δεν το κατάλαβα. Όχι, δεν έχει γίνει κλιματικά ουδέτερο και δεν θα μπορούσε να γίνει με αυτό το διάγραμμα που σας έδειξα, την πίτα που δείχνει πόσο παράγεται. Δεν γίνεται. Λέτε ότι επιλέγησαν αυτές οι 6 πόλεις, ναι. Εντάξει, για να έχουν το περιθώριο μέχρι το 2030. Πώς επιλέγησαν δηλαδή, κατέβασαν κάποιες προτάσεις. Ναι, επέβαλαν ένα φάκελο. Μάλιστα. Ένα φάκελο, μια υποψηφιότητα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε σκοπό να κάνουμε αυτά για να γίνει κλιματικά ουδέτερη, είτε ολόκληρη η πόλη, είτε μια μεγάλη ενότητά της, ή μια συγκεκριμένη ενότητα, μπορεί να είναι μια βιομηχανική ενότητα σε μια πόλη. Και δεσμεύουμε αυτές τις δυνάμεις, ανθρωποδυνάμεις, αυτούς τους οικονομικούς πόρους, για να κάνουμε, εκρήθησαν αυτές τις προτάσεις από εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Έτσι προκύπτει. Είχε κανείς δικαίωμα, δηλαδή παραδείγματος χάρη το ένα προάστιο, παραδείγματος χάρη εγώ κατοικώ στην Ηλιούπολη, ναι, που έχει 150.000 κατοίκους αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να υποβάλει. Θα μπορούσε να υποβάλει. Βεβαίως. Δεν έχει όμως τώρα το περιθώριο. Θα έχει σε μια επόμενη πρόσκληση που θα γίνει. Εντάξει. Θα πρέπει να. Ευχαριστώ. Και κάποιες φορές μπαίνουν και πληθυσμιακά κριτήρια για να είναι μεγαλύτερες οι πόλεις ή βάζουν ένα ίσως η Λιούπολη να μην μπορούσε να ήταν μόνη της, θα πρέπει να ήταν με μια συστοιχία Δήμων. Να φτιάξει μια συστοιχία για να δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε για τα πολύ ωραία και πολλά ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα. Μου έκανε εντύπωση αρκετά από αυτά που μας είπατε. Έχω σημειώσει το εξής. Ο στόχος για την Ελλάδα, για το κάθε κάτοικο, είπατε, της Ελλάδας, είναι από 7 τόνους συνολικά που παράγει να πάει στο 3. Ναι. Σωστά. Σωστά. Αυτός ο στόχος, θέλω να ρωτήσω, από πώς βγαίνει και πόσο εφικτός είναι για την Ελλάδα. Και επίσης, μετά μας δείξατε αυτό το πολύ ωραίο διάγραμμα για την Αθήνα, με όλους αυτούς τους δρόμους που είναι κόκκινοι. Ναι. Ταυτόχρονα, μας είπατε και όλες τις λύσεις που μπορούν να προσφερθούν για να μην είναι. Αυτό είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς, δεν το ανακαλύψαμε και σήμερα, αν και κάθε μέρα και κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα. Γιατί δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα? Ναι, να ξεκινήσουμε το πρώτο. Το 7 προκύπτει από το λεγόμενο ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή υπολογισμός πόση ενέργεια κατά μέσον όρο καταναλώνει ένα νοικοκυριό στην Ελλάδα με τις τρέχουσες πηγές ενέργειας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πόσες κατά μέσον όρο μετακινήσεις κάνει, τι καταναλώνει από πλευρά τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων ώστε να γίνει αναγωγή, πόσο διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιήθηκε για να παραχθούν αυτά, και βγαίνει τα 7 τόνοι διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί πάμε στους 3 τόνους? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι μέχρι το 2030 θα έχει μειώσει τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα κατά 55%. Πώς αποφάσισε, αναχώρα θέλω να το πω. Πώς αποφάσισε? Λέω, αυτή την απόφαση την πήρε γενικά για όλες τις. Για όλες τις χώρες. Χώρες χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα. Θα έχει ιδιαιτερότητες, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να πιάσουν αυτό το στόχο. Οι πρώην ανατολικές χώρες που είχαν βασιστεί στο λιγνίτι για την ανάπτυξή τους και εξακολουθούν και το χρησιμοποιούν, έχουν κάποια παρέκκληση. Αλλά είναι ένας μεσοσταθμικός στόχος. Και γιατί αυτό? Γιατί για να φτάσει, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, για να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου,
που λέει η συνθήκη των Παρισίων, πρέπει να κάνεις μια αναγωγή προς τα πίσω και να πεις πόσο διοξείδιο το άνθρακα πρέπει να έχω στην ατμόσφαιρα. Έχω 100, πόσο πρέπει να είναι για να μην ανεβεί πάνω από 1,5, 50. Άρα η μείωση πρέπει να είναι 50%. Είναι δηλαδή μια διαδικασία τέτοια μορφή, ώστε ο στόχος να τηρηθεί ζωντανός. Να μην ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τον 1,5 βαθμό. Πόσο έχει ανέβει μέχρι σήμερα, το 2023, 1,2 βαθμούς Κελσίου. Ο στόχος γίνεται όλο και πιο δύσκολος, γιατί η ταχύτητα με την οποία η κλιματική κρίση εξελίσσεται είναι ταχύτερη, μεγαλύτερη από την ταχύτητα των κρατών να ανταποκριθούν στο πρόβλημα. Άρα θεωρείτε το 3 εφικτό? Όχι, είναι δύσκολο το 3. Αλλά ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί οι στόχοι είναι επιθετικοί, γιατί αν είναι στόχοι μέτριοι, πάλι δεν θα καλυφθούν. Είναι επιθετικοί οι στόχοι, δηλαδή αισιόδοξοι, καλύτερα να πω αισιόδοξοι, ακριβώς για να δημιουργήσουν και τη δυναμική για νέες πολιτικές. Και βεβαίως εξαρτώνται και από τις κεντρικές αποφάσεις. Δηλαδή, αν μια χώρα έχει κεντρικό σύστημα ενέργειας και εξακολουθεί και τροφοδοτεί το σύστημα αυτό με λιγνίτη, ό,τι και να κάνει ο πολίτης, το 3 δεν θα φτάσει 3, θα μείνει 5, 6. Αν ο λιγνίτης φύγει από το ενεργειακό ισοζύγιο και φύγει σταδιακά και το πετρέλαιο υπέρ φυσικού αερίου και περισσότερο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μειωθεί αυτό αναλογικά για τον κάθε πολίτη. Υπάρχουν μέρες, ξέρετε, που 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η χώρα παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Ήταν νομίζω το Νοέμβριο μια ημερομηνία. Δεν είναι κάθε μέρα που συμβαίνει αυτό, γιατί οι ανανεώσιμες έχουν και τα προβλήματά τους. Όση ενέργεια και να παράγουν, την επόμενη μέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αποθήκευση. Ό,τι παράγουν πέφτει κατευθείαν στο σύστημα. Άρα, αν τη μία μέρα φυσάει και την άλλη μέρα δεν φυσάει, υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό και στις κλιματικές τεχνολογίες που έδειξα και δεν την είχα χρωματίσει με κίτρινη, είχα τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αποθήκευσης ενέργειας. Είναι οι λεγόμενες μπαταρίες. Δηλαδή, ό,τι παράγεις παραπάνω από αυτό που αντέχει το δίκτυο, το αποθηκεύεις και το χρησιμοποιείς την επόμενη μέρα. Που μπορεί να μην έχεις άνεμο και μπορεί να μην έχεις και ήλιο. Να έχεις συννεφιά εννοώ. Αυτή είναι μια εξέλιξη που και αυτή έρχεται μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ ασφαλής τρόπος να παρακολουθήσεις ποιες κλιματικές τεχνολογίες θα πάνε καλύτερα. Να κοιτάξεις το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τις εταιρείες που παράγουν αυτά τα προϊόντα. Ανάλογα πώς εξελίσσονται οι μετοχές τους, καταλαβαίνεις ποιες τεχνολογίες θα πάνε καλά. Δηλαδή, διαβάζα τις προάλλες ένα άρθρο στο Guardian που έλεγε πόσο καλά πάει η μετοχή των εταιριών που εκμεταλλεύεται το λίθιο. Το λίθιο χρησιμοποιείται για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όσο λοιπόν επεκτείνεται η υπόθεση ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη ζήτηση για ένα προϊόν, τόσο καλύτερο χρηματιστηριακά. Όλα αυτά συμπλέκονται. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό, δεν υπάρχει μόνο το ρομαντικό σκέλος ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον πλανήτη. Ενώνονται μεταξύ τους όλα αυτά που συμβαίνουν σε ένα πλανήτη. Το κέρδος, το δημόσιο συμφέρον, η δημόσια προσφορά, το ιδιωτικό ενδιαφέρον. Τίποτα από αυτό δεν είναι παράλογο, αρκεί να υπάρχουν κανόνες. Α, και το δεύτερο. Είχατε και ένα δεύτερο, αυτό με το τέτοιο. Ναι, αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί θα έπρεπε να βάλω και την ιστορία της πόλης, ότι αυτό δεν είναι ένα πρόσφατο. Είναι η ιστορία της πόλης, το κέντρο της πόλης, πώς δομήθηκε μετά την αποτυχία του σχεδίου Σούμπερτ-Κλεάνθη. Δηλαδή, πώς οι μεγάλοι δρόμοι που είχαν σχεδιάσει, οι μεγάλες λεωφόροι, στυλ πανεπιστημίων ανεπαντού, έγιναν τα σοκάκια και η οικοδόμηση όλων των οικοπαίδων που υπήρχαν στην πόλη. Και στη συνέχεια ήρθε το πενταόροφο κτίριο, ήρθε ο συντελεστής δόμησης. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι τώρα πια όπου ξανακτίζεις, έχεις βάλει καινούριους κανόνες. Κάποιους τους έχεις βάλει με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Κάποιους. Αλλά όμως ταυτόχρονα βλέπεις ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Βλέπεις ένα κτίριο που κρύβει την Ακρόπολη. Έτσι, έχει τρεις ορόφους παραπάνω. Και το οποίο δεν μπορεί να κατεδαφιστούν οι τρεις αυτοί οι όροφοι. Γιατί προτιμάει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου αυτού να πληρώνει το πρόστιμο από το να κατεδαφίσει τις τρεις ορόφους που του ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλο αυτό το σύστημα της οικοδομής, του οικοδομικού κανονισμού, της πολεοδομίας, είναι ένα σύστημα που έχει πολλά κενά, έτσι και να το πω αρκετά ευγενικά. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή ο Κώστας... Ο Κώστας μας παρουσίασε λύσεις, ακόμα και για τις Σόλωνος. Άρα λοιπόν, και εδώ είναι νομίζω αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε από αυτή τη σειρά των ομιλιών, ότι όταν οι πολίτες μάθουν ότι υπάρχουν λύσεις, θα τις απαιτήσουν. Πρέπει να τις απαιτήσουν. Yeah. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε σε αυτό το πράγμα, ενημέρωση και εκπαίδευση. Εκπαιδεύονται οι πολίτες. Οι πολιτικοί εκπαιδεύονται. Γιατί η επιστήμη έχει βρει ίσως. Ένας απλός πολίτης με λίγα, ειδικά αυτήν την εποχή που ζούμε με λίγα έσοδα, δεν μπορεί να κάνει αυτή. Όχι, απλώς ο πολίτης, ο ενημερωμένος πολίτης τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να πιέσει.
και μπορεί να επιλέξει τους πολιτικούς που θα ψηφίσει για να κάνουν αυτά που θέλει. Η πιο εύκολη λύση για τον πολίτη είναι να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι αξιόπιστα. Έτσι. Να και ξέχασα να σας πω ότι αυτή. Έχει πολύ συζήτηση στο θέμα, γιατί εγώ βλέπω πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ να πάω με το ποδήλατο. Ναι, συμφωνώ. Γιατί ο δρόμος δεν είναι τελικά ανοιχτό στον δρόμο. Ναι. Είναι... Έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο προσωπική μου απόφαση. Το ένα φέρνει το άλλο. Αν λοιπόν κάποιο θέλει να δώσει χώρο στο ποδήλατο, πρέπει να φτιάξει και την υποδομή να ανασφαλίσει ο πολίτη ο ποδηλάτη. Και να δηλαδή, τι να σα πω τώρα, τι σπάλε είχα πάει στην Κοπεχάγη να πάω αρκετά χρόνια. Και ακόμα, η Κοπεχάγη, ακόμα και το ρεύμα των ποδηλατών είχε φανάρια. Γιατί... Ναι, είναι ευθεία πόλη, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολλές ευθείες πόλεις στην Ελλάδα. Μην κοιτάτε μόνο την Αθήνα. Ναι, αλλά τα Τρίκαλα είναι, ο Βόλος είναι, να σκεφτώ κι άλλες. Τα Τρίκαλα. Δεν είπατε τις αντιδράσεις της ανεμογεννήτριας, δεν είπατε για τον κόσμο που όλοι θέλουν εδώ πέρα να κάνουν. Δεν είπα για τις ανεμογεννήτριες, γιατί με πονάει αυτό. Ναι. Να σας πω μόνο ότι εδώ είναι η σύγκριση της θερμοκρασίας στις Όλωνος, μαύρη καμπύλη, σκούρα και της Βαλαρίτου που γίνεται πεσόδρομος. Ποια είναι η διαφορά της θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα. Επειδή άλλαξε και βγήκε από μέσα το αυτοκίνητο. Πάντως και για ποιο για να ακούγεστε στο online. Και, και ο κύριος πίσω ζήτησε. Και... ότι τελικά εμείς οι, γενικά οι Έλληνες είμαστε απίθαρχοι, είμαστε δύσκολο να στριμωχτούμε. Όμως, αν πάμε μερικά χρόνια παραπίσω, δεν θυμάμαι τώρα τα Τρίκαλα, είπες τα Τρίκαλα, ή τα Τρίκαλα ή η Καρδίτσα, ήταν μία από τις πρώτες πόλεις χωρίς αυτοκίνητο. Τα Τρίκαλα ήταν. Τα Τρίκαλα. Εντάξει. Που έκανε πεζόδρομους, που έκανε, μεταμορφώθηκε. Έκανε πολλά για να μειώσει το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν είναι χωρίς αυτοκίνητο, όχι. Αλλά είναι μια πόλη που πρωτοπορεί. Ναι. Ναι. Όμως, πώς θα αντιμετωπίσουμε και μεμονωμένα, όπως είπε η κυρία, σαν πολίτες, αλλά και σαν δήμοι, σαν... Το θέμα του κόστους. Δηλαδή, εμείς πριν δύο χρόνια είχαμε το όνειρο να κάνουμε, να ξεκινήσουμε και να κάνουμε tiny forests, μικρά παρκάκια. Το θυμάμαι. Κάναμε την πρόταση, την κοστολογήσαμε, την υποβάλαμε και μας είπανε λυπούμαστε, αλλά είναι πολύ ακριβό. Αλέξη, αυτό που λες είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί οι ξένες πόλεις τα καταφέρνουν περισσότερο από ό,τι τα καταφέρνουν οι δικές μας πόλεις. Γιατί μπαίνει μέσα στη συζήτηση και πώς λειτουργεί η φορολογία εισοδήματος. Στο εξωτερικό, η φορολογία εισοδήματος δεν πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, πηγαίνει στην κάθε πόλη χωριστά. Δηλαδή, όταν πληρώνεις το φόρο σου και είσαι δημότης της Ηλιούπολης που είπατε, πηγαίνει στο Δήμο της Ηλιούπολης. Και έτσι ο Δήμος Ηλιούπολης έχει κάθε κίνητρο να παράγει ανάπτυξη, για να έχει περισσότερα έσοδα. Και ξέρει ο Δήμαρχος ότι στη τετραετία που έχει μπροστά έχει εγγυημένα έσοδα. Και αυτά τα έσοδα μπορεί να τα βάλει σε μια τράπεζα να δανειστεί, γιατί είναι ασφαλές δάνειο και να κάνει τα έργα που χρειάζεται χωρίς να παρακαλέσει κανένα υπουργικό γραφείο. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς. Γι' αυτό πολλές φορές λέω. Τι κάνει έσοδα Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι αμυγός περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό, οικονομικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό φυσικά στην έκφασή του την καταληκτική. Κατά τη γνώμη σας, το καινούργιο σχέδιο που έχει πει τώρα τελευταία ο Δήμος Αθηναίων ότι να μεταφέρει όλα τα Υπουργεία στην πρώην Πυρκάλ, θεωρείτε ότι θα ανακουφίσει λίγο το... Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο. Κοιτάξτε, σε αυτές τις λύσεις που είναι τόσο, αν θέλετε, μεγάλου βεληνικούς, πρέπει να κάνεις αυτό που λέγεται το ισοζύγιο. Να σταθμίσεις τα θετικά και τα αρνητικά. Αν τα σταθμίσεις, κατά τη δική μου ανάγνωση, αλλά και πολλών ανθρώπων που συζητώ στην επιστημονική μου, αν θέλετε, παρέα, κοινότητα, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Γιατί δεν βγάζεις την κίνηση, όχι την κίνηση, την κυκλοφορία, δεν βγάζεις τη ζωή από την πόλη. Σε όλες τις πόλεις τα υπουργεία είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν τα παίρνεις και τα φτιάχνεις, τα κάνεις ένα σιλό. Μπορεί αυτό να μειώσει λίγο την κυκλοφορία στο κέντρο, αλλά η σημασία έχει το κέντρο να έχει ζωή. Και τη ζωή την έχει με την κινητικότητα.
Αν θέλει να λύσει τα προβλήματα του κέντρου, δεν ήταν ίνι παίρνοντα αυτά που προσφέρουν τη ζωή και τα πηγαίνοντα έξω. Απλώ τα κάνει κάνοντα καλύτερε μεταφορέ, αποφεύγοντα συγκοινωνιακέ παρεμβάσει που δεν είναι αποτελεσματικέ, κάνοντα άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι λύση επειδή δεν τα καταφέρνω, τα πηγαίνω κάπου έξω. Το ίδιο θα συμβεί, κατά την άποψή μου, και με το ελληνικό. Το ελληνικό, όταν θα τελειώσει, θα είναι ένα ωραίο πάρκο στο κομμάτι που θα είναι πάρκο, γιατί δεν θα είναι όλο, αλλά θα δείτε ότι θα υπάρξει ένα ανταγωνισμό στο κέντρο τη πόλη. Θα υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Ίδιες χρήσεις είναι. Τα ίδια πράγματα γίνονται. Συνεδριακά, κέντρα διασκέδασης, κέντρα εμπορικά. Αυτή η πόλη έχει αντοχές. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πολύ κεντρική. Πρέπει να έχει ένα κέντρο το οποίο να είναι ζωντανό, γιατί διαφορετικά θα δούμε πάλι το ιστορικό κέντρο να καταραίει όπως είχε καταρρεύσει πριν από 15-20 χρόνια πριν αρχίσουν οι μαζικές αναπλάσεις. Μια ερώτηση έτσι. Επειδή έχω λίγο μπερδευτεί, επειδή ακούμε διάφορες επιστήμονες να λένε διάφορα. Πράσινες στέγες ή έξυπνες στέγες τελικά. Η πράσινη στέγη είναι κλασικό πράσινο. Δηλαδή φτιάχνεις ένα κήπο ή στέγη, αλλά με τρόπους οι οποίοι δεν σου προκαλούν προβλήματα στο κτίριο και προσφέρουν μια θερμική άνεση στο κτίριο. Η έξυπνη στέγη εκτιμώ ότι εννοείται τις στέγες που έχουν τα ψυχρά υλικά. Δηλαδή να τα επιστρώσεις με ένα υλικό που έχει μεγαλύτερη ανακλαστικότητα. Συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τους όρους, γιατί είναι τις ενεργειακές στέγες τέλος πάντων. Που σου δίνουν ενέργεια μέσα στο κτίριο. Εντάξει. Δηλαδή το μυαλό με εμένα φάει. Κατάλαβα. Τόσο πολύ ας πούμε, να δώσουμε πράσινο και στις στέγες και στο τέλος όμως μπορεί να χάσουμε όλη αυτή την ενέργεια που θα μπορούσαμε να. Κοιτάξτε, καταρχάς για να είναι μια βιώσιμη επένδυση φωτοβολταϊκού σε μια στέγη πρέπει να έχει ένα εμβαδόν και πάνω. Άρα σε κάποια από αυτά που το εμβαδόν αυτό δεν το πιάνει, που πρέπει να είναι περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερο σε ένα κοινόχρηστο, σε μια κοινόχρηστη ανάρτηση πολυκατοικίας, που πρέπει να συμφωνήσουν οι ιδιοκτήτες ή γενικώς. Άμα εκεί δεν μπορεί να βάλεις το σύστημα που σας έδειξα πριν που απορροφά την αποθηκεύει την. Που παίρνει τον ήλιο, θα το κάνεις πράσινο. Θέλω να πω ότι υπάρχει. Είναι μείγμα. Είναι μείγμα ακριβώς. Μόνο 50 τετραγωνικά χρειάζεται. 50 και πάνω. Και πάνω και πάνω. Σε τι πολυκατοικία, ας πούμε, σε μια, οποιοδήποτε πολυκατοικία. Αρκεί η ταράτσα. Όχι, γιατί δεν ξέρει. Αρκεί να. Είναι το πρόβλημα τη κορονοϊού, νομίζω κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Όχι, μεγάλο δεν είναι. Απλούστατα, όσο μικρότερο το ευαδόν, τόσο λιγότερη παροχή που σου δίνει, μπορεί να μην σου καλύψει την ενέργεια που χρειάζεσαι από τη ΔΕΗ, που να χρειάζεται να πληρώνει ένα μέρο τη ΔΕΗ, ένα μέρο στον πάροχο. Και ένα μέρος σου δίνει η αυτοπαραγωγή. Άμα είναι μεγάλη η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μπορεί να σου καλύψει, δηλαδή 100 τετραγωνικά, μπορεί να σου καλύψει όλο το ρεύμα που χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Το net metering που το είπατε σωστά. Καλησπέρα. Οι ερωτήσεις είναι πολλές, αλλά καλύτερο στο αμφιθέατρο κάποια στιγμή. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο εννοώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει στο μοντέλο σας τη δυνατότητα να προσθέσουμε στην πόλη πράσινο σε περιοχές Πέριξ που έχει το πράσινο έχει καεί υπό πυρκαγιές τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αν υπάρχει δυνατότητα στο μοντέλο να μας πει τι θα γίνει στη θερμοκρασία στην πόλη βάζοντας πράσινο. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, προσθέτοντας διαφορετικά υλικά στις μεγάλες λεωφόρους. Όχι σε όλες τις δρόμους. Κάποιοι από αυτούς τους δρόμους δεν έχουν καν το καλοκαίρι. Κάποιοι από αυτούς τους δρόμους που αναφέρατε, επειδή ζω στο κέντρο της πόλης, είμαι κάτοικος του κέντρου της πόλης, οπότε κάποιοι δρόμοι δεν έχουν καν ήλιο. Το χειμώνα σε καμία περίπτωση ήλιο. Το καλοκαίρι πολύ λίγοι δρόμοι που έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό έχουν ήλιο. Κυρίως το πρόβλημα είναι τα κτίρια και όχι τόσο το κατάστρωμα του δρόμου. Αυτά τα δύο σε πρώτη φάση. Ωραία. Για το δεύτερο ερώτημα, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μπορεί τα κτίρια να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που σας έδειξα πριν, αυτό που είναι εδώ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με τον προσανατολισμό του ήλιου, μπορεί να δημιουργούν δροσισμό στο έδαφος. Αλλά το βράδυ συγκρατούν τη θερμότητα. Γιατί πλέον δεν έχουμε το ζήτημα της σκίας, δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία ώστε να ασχοληθούμε με τη σκίαση. Είναι η θερμότητα που έχουν, η ακτινοβολία που έχουν απορροφήσει που έχει μεταφερθεί σε θερμότητα, την οποία πρέπει να τη στείλουν πάλι προς τα πίσω, προς το διάστημα, για να ανακουφιστεί πολυθερμικά. Όταν είναι εγκλωβισμένος, όταν ο πολυδομικός ιστός έχει πυκνά κτίρια και ψηλά, η απώλεια αυτή, η διαφυγή είναι περιορισμένη. Και έτσι συγκρατείται θερμότητα στην επιφάνεια. Αυτό ό,τι αφορά που είπατε, σε κάθε περίπτωση η αστική γεωμετρία παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εργασία που έχει κάνει μια συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη, έδειξε ότι αυτές οι μεγάλες λεωφόροι, η Εγνατία, η Τσιμισκή, που διασχίζουν εγκαρσίως την πόλη, πόσο καλό κάνουν στο μικροκλίμα της πόλης.
Δεν είμαι σίγουρος αν φτιάχτηκαν γιατί κάποιος είχε μελετήσει το μικροκλίμα. Μπορεί και ναι, να μην αδικό ο άνθρωπος, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να το είχε μελετήσει. Πάντως, έτσι όπως έχουν γίνει, ευνοούν τη διάχυση των αερίων μαζών που έρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον της πόλης και διασχίζουν την πόλη. Από το θαλάσσιο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και διασχίζουν την πόλη. Το πρώτο ερώτημα ήταν. Για το μοντέλο, αν μπορούμε να προσθέσουμε το πράσινο που έχει χαθεί ή να προσθέσουμε υλικά, να αλλάξουμε υλικά στις μεγάλες λεωφόρους που έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο. Ευχαρίστως να σας στείλω στοιχεία που υπάρχουν για αυτά και σε μικρή κλίμακα γειτονιάς και σε μεγαλύτερη κλίμακα, δηλαδή ένα καμένο δάσος όταν το αναπαράγω, δηλαδή κάνω αναδάσωση, πόσο βοηθά το θερμικό περιβάλλον. Το κάνουμε με τα μοντέλα, μετά το συγκρίνουμε με την εφαρμογή, όχι για το δάσος γιατί θέλει πολλά χρόνια, αλλά με μια παρέμβαση στον αστικό ιστό και έχουμε την εικόνα πώς θα είναι η βελτίωση. Είναι σημαντική η βελτίωση. Με τα καλύτερα υλικά που απορροφούν λιγότερο την ακτινοβολία, τα ψυχρά υλικά, με τη σκίαση, με το πράσινο που απορροφά θερμότητα για την εξάτμιση διαπνοή, γίνεται. Αν θέλετε στοιχεία, υπάρχουν πολλά γι' αυτό και για πολλές πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Με τις πόλεις που έχουν πολύ παλιά κτίρια, που το είπατε και εσείς, ότι η Αθήνα είναι μία από αυτές. Ναι. Με τα παλιά κτίρια, τι μπορεί να γίνει? Πόλεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν παλιά κτίρια? Κοιτάξτε, εξαρτάται το είδος του κτίριου. Αν είναι ένα νεοκλασικό διατηρηταίο, θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να κάνεις μια διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης με πάρα πολλές δυσκολίες. Ακριβώς, με πολλές δυσκολίες, γι' αυτό και πολλοί κάτοικοι δεν τα ανακαινίζουν ή δεν έχουν τα χρήματα να το κάνουν ή τα χρήματα που έχουν είναι λιγότερα από αυτά που χρειάζονται. Εγώ δεν αναφερόμουν τόσο σε αυτά, αναφερόμουν στην ανώνυμη πολυκατοικία, η οποία έχει χτιστεί το 50 και σήμερα το 50 και είναι σήμερα 73 χρονών. Έτσι. Τι μπορεί να γίνει αυτό? Κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανανεώνεται η πόλη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Μπορεί να μην ανανεωθεί τώρα, κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανανεώνεται. Έτσι συμβαίνει σε όλες τις πόλεις. Θα υπάρχει ένας ρυθμός ανανέωσης, ο οποίος θα είναι συνάρτης βεβαίως της οικονομικής ικανότητας, της ποιότητας των κτηρίων κατά περίπτωση και εκεί θα είχε μια αξία να επανέλθει η αρχιτεκτονική στην πόλη. Ναι, με τον νέο Bauhaus. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να αντλήσουμε πόρους από το νέο Bauhaus. Ποιοι θα είναι αυτοί οι πόροι, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη μία άντληση ενός μεγάλου ταμείου, το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς δεν έχει καμία πράσινη προτεραιότητα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό, δεν είναι του παρόντος. Απολύτως καμία πράσινη προτεραιότητα, αν θα μιλήσουμε όσες ώρες θέλετε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν θέλετε, μιλάμε τις ώρες, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε και στα πρώτα λεπτά. Ναι, ναι. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, μέσα από το νέο Bauhaus να έχουμε τέτοιες δράσεις? Προβλέπετε ή θα. Έχει μια υστέρηση το πρόγραμμα τέτοια που. Να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι η Δήμαρχος Βαρκελόνης, μια πολύ δυναμική Δήμαρχος, πήρε 11 σχολεία και είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση: εγώ θα τα κάνω πιλωτικά κλιματικά καταφύγια. Και τα έκανε. Και κάθε χρόνο έχει βάλει στον προϋπολογισμό του Δήμου να κάνει άλλα 10 και έχει φτάσει 45. Και έχει σκοπό μέσα σε μια επόμενη πενταετία να κάνει όλα τα σχολεία της Βαρκελόνης. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι όταν έχεις ένα σύστημα, ένα βάθος δουλειάς. Έχεις μια υπομονή στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θα τους βρεις τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο να ενημερώσω ότι κλείνουμε με τις ερωτήσεις από την αίθουσα για να απαντήσει ο μιλητής μας σε κάποιες σημαντικές ερωτήσεις που λάβαμε από το live streaming και να δώσουμε την ίδια δυνατότητα και στην άλλη πλευρά, που τους ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθούν. Και να σας πω ότι κλείνοντας με τις ερωτήσεις, θα συνεχίσουμε εμείς την κουβέντα μας στη διπλανή αίθουσα. Αναστασία, είσαι λόγο. Ναι, έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, την εξαιρετική. Λοιπόν, μία ερώτηση είναι η αύξηση του μεγέθους της πόλης. Είπατε ότι είναι θέμα. Τι εναλλακτική υπάρχει ώστε να μην μεγεθύνονται οι πόλεις? Είναι μία ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε, μία από τις λύσεις που υπάρχει είναι η λεγόμενη συμπαγή πόλη. Το compact city, που σημαίνει ότι πρώτα επικεντρώνεις όλες τις δραστηριότητες μέσα στην πόλη. Δεν σημαίνει ότι κτίζεις ότι είναι άδειο, αλλά οργανώνεις έτσι την πόλη ώστε να μην χρειάζεται ο πολίτης να φύγει μακριά από την πόλη. Έχεις καλή ποιότητα αέρα, έχεις καλή ποιότητα συγκοινωνιών, έχεις ασφάλεια, έχεις εκμετάλλευση αξιοποίηση του χώρου. Αν τώρα αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει αυτές οι περιμετρικές πόλεις που δημιουργούνται, ας πούμε τα νέα προάστια, να συνδέονται με μέσα μεταφοράς. Δηλαδή,
είναι μια μεγάλη κατεύθυνση το αυτοκίνητο να μειωθεί και μέσα στην πόλη και ως τρόπος μετακίνησης. Δηλαδή, όταν προκύπτει μια νέα έκταση της πόλης, αυτή που σας έδειξα πριν, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύνδεση με το μετρό. Και αν δεν υπήρχε όταν η πόλη ξαφνικά ξεπίδησε, θα πρέπει να είναι στο σχεδιασμό. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά πάντα υπάρχουν λύσεις όμως. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε μία τελευταία, ίσως έχετε απαντήσει, την έχετε απαντήσει ίσως μερικά, αλλά ας την ξαναπούμε, γιατί νομίζω είναι σημαντική. Οι δομικές αλλαγές λοιπόν χρειάζονται πολιτική βούληση και αλλαγή κουλτούρας. Τι είναι αυτό που μπορεί να κινητοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς το σχεδιασμό σε κάτι καινούριο και πώς κινητοποιήθηκαν οι άλλες πόλεις. Μας είπατε κάποια παραδείγματα, αλλά αν θέλετε έτσι να πείτε. Εντάξει, η ευαισθητοποίηση του πολίτη είναι πάντα ένα στοιχείο το οποίο βοηθά στο να πιεστεί η διοίκηση. Και όταν λέω να πιεστεί και με την καλή έννοια, όχι υποχρεωτικά να πιεστεί, δηλαδή ότι εξαναγκάστηκε, να πάρει ένα κίνητρο για να κάνει πράγματα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό και η δουλειά που κάνει εδώ η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και τα Οικολογικά Σχολεία είναι πολύ σημαντική στις νεαρές ηλικίες. Για να έχεις περισσότερες απαιτήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά από αυτά που συζητάμε και πρέπει να γίνουν για το 2030 για να είναι η πόλη κλιματικά ουδέτερη, ξεπερνούν τους εκλογικούς κύκλους. Άρα, όπως πριν σας είπα το παράδειγμα της φορολογίας, που είναι ο τρόπος που οι ξένες πόλεις καταφέρουν και βρίσκουν χρήματα από τον ίδιο τον πολίτη και έχουν και κίνητρο να μπορούν να έχουν πολίτες ευχαριστημένους και να έχει και παραγωγή η πόλη και να απολογούνται στην πόλη γιατί ξαφνικά φάνηκε ότι χάνει έσοδα η πόλη. Ξεχάστε αν υπάρχει κρίση εξωγενής. Έτσι και στην περίπτωση της πόλης που πρέπει να έχει τους εκλογικούς κύκλους, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα ότι όταν σχεδιάζεται κάτι, η επόμενη αρχή το κρατά ζωντανό. Ποια είναι η επόμενη αρχή? Μπορεί να είναι η κεντρική αρχή, το κεντρικό υπουργείο, η κεντρική κυβέρνηση, μπορεί να είναι η περιφέρεια, μπορεί να είναι ο Δήμος. Αυτά δεν αντέχουν. Αυτά δεν μπορεί να κάνεις μέσα σε ένα χρόνο. Κάποια μπορεί να κάνεις κάποια από αυτά σε ένα χρόνο. Χρειάζεται πολλά. Γι' αυτό και οι στόχοι είναι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050. Δηλαδή να μην έχει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λιγνίτη. Γιατί χρειάζεται πολλά χρόνια. Χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που να αντέχει. Επιμονή στο σχεδιασμό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λάβει και άλλες πολλές ερωτήσεις, κύριε Καρτάλη, από το live streaming που αφορούν την ενέργεια και ήθελα να πω ότι θα απαντηθούν και στην επόμενη ομιλία μας, η οποία θα έχει θέμα την ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας μην εξαντλήσουμε αυτό το θέμα σήμερα, γιατί δεν μπορεί να εξαντληθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Άντα Γαλάνη που ήταν σήμερα μαζί μας, τον ομιλητή μας βεβαίως και όλους εσάς.